Υπάρχει όμως η διαπιστωμένη διάθεση, όπως μας είπε, αν το αποδίδω όλων των μελών. Η διαπιστωμένη διάθεση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ να μην συνομιλούν με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό είναι. Οπότε, μάλλον. Απόφαση του οργάνου δεν υπάρχει πάντως. Ωραία. Ναι. Να κάνω κι εγώ μερικά σχόλια. Καταρχάς για το θέμα του χρέους. Με συγχωρείτε, αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σκηνή. Ποιος φόρτωσε τη χώρα με ένα υπέρογκο χρέος το οποίο γιγαντώθηκε μέσα στη φάση της κρίσης. Με συγχωρείτε. Εγώ σας άκουσα, άκουσα την άποψή σας. Θα σας πω όλα τα. Όλα θα σας τα πω. Όλα θα σας τα πω. Αν όμως δείξετε μια στοιχειώδη υπομονή. Μια στοιχειώδη. Πώς δεν είναι απάντηση. Μεγάλη απάντηση. Αλλά θα σας πω. Το ελληνικό κράτος πάντα έχει χρέος. Κάντε λίγο υπομονή. Μερικά λεπτά και θα τα σχολιάσω. Λοιπόν, έλα. Δεν σας βλέπω. Στο διάλογο. Βεβαίως, δεν είπα εγώ δεν είσαι ευπρεπής, γι' αυτό κιόλας επικαλούμε να μην με διακόψετε για να μπορέσετε να απαντήσετε και να σχολιάσετε να με την άνεσή σας. Λοιπόν, το χρέος λοιπόν αυτό που έχουμε το φορτώσατε στη χώρα και στον ελληνικό λαό ερήμην του. Είναι ένα χρέος άδικο, βαθύτατα άδικο, το οποίο δεν εξυπηρέτησε κατά τη κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες αυτής της χώρας. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε αυτό το χρέος και δεν τολμάτε να μιλήσετε καν για διαγραφή χρέους. Δεν τολμάτε να μιλήσετε. Θεωρείτε αυτή τη λέξη ότι είναι μια λέξη τόσο ανυπόφορη και τόσο αναχρονιστική και τόσο βλαπτική για τα εθνικά συμφέροντα, ώστε να μην διθίγετε καν. Και μάλιστα όσους μιλάνε για διαγραφή του χρέους, να τους κατηγορείτε και να τους καταγγέλλετε. Μπορώ, μια στιγμή. Όχι, θα τελειώσω. Θα τελειώσω, κύριε Κουμουτσάκο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα τελειώσω. Δεν είναι έτσι δυνατόν να έχετε τον χρόνο σας και πάνω στον χρόνο του αλλού να μιλάτε συνεχώς. Αλλιώς να μιλήσετε μόνο σας. Να κάνετε συζητήσεις μόνο σας. Και παρακαλώ. Τελειώνω. Εγώ την αυξηκώσω τη φωνή. Είναι η δεύτερη φορά που με διακόπτετε. Περιμένω να τελειώσετε. Δεν αντέχετε να ακούσετε ούτε μία άποψη. Δεν αντέχω πράγματα που ουσιαστικά δεν θα αντέξετε και το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και σας διαγραφή, και σας λέω λοιπόν ότι εσείς πάτε αυτό το χρέος να καταγγέλλετε όσους ακόμα θέλουν και ζητάνε τη διαγραφή. Ναι, είναι, μέρους, έτσι, όχι όλου. Αυτό δεν ξανασυμβεί όταν σε όλο τον πλανήτη δεν υπάρχει σχεδόν σοβαρός οικονομολόγος ο οποίος να μην λέει ότι το χρέος Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και ότι μόνο με ένα μεγάλο κούρεμα θα μπορέσει αυτή η χώρα να ανασάνει. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν, για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απόφαση συνεδριακή. Ναι. Έχει απόφαση η οποία έχει επιβεβαιωθεί. Ο κ. Σουγκάλης λέει δεν πάει μαζί με το συνέδριο κύριε αυτό που... Οικονομέα. Έχει απόφαση η οποία έχει επιβεβαιωθεί από δεκάδες κεντρικές επιτροπές. Μάλιστα. Έχει επιβεβαιωθεί ποια πρόσφατα. Θα σας την πω αμέσως. Έχει πρόσφατα την θέση την οποία εξήγηλε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης ο Τσίπρας, από την Θεσσαλονίκη. Τι λέει αυτή η κυρία απόφαση, και για να το ξέρουμε κούρεμα και να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι κούρεμα μεγάλου μέρους. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους. Λοιπόν, εντάξει, το αυτή, είναι, ναι. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γκέτο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά δαμόκλειο σπάθη και σου λέει ότι δεν μπορείς. Δεν μπορεί κανένα να εκφράζει και προσωπική άποψη. Εκφράζονται και προσωπική άποψη. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, όχι προσωπική θέση, την άποψη που έχει καταθέσει επισήμως το καταλάβαμε. Τα οποία αναφέρθηκα είναι το οικονομικό και αυτή η άποψη. Με συγχωρείτε, τελειώνω. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμουτσάκο. Βέβαια να περιμένω. Όχι, αλλά δύο λεφτά. Έχει όμως ένα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, αφήστε τώρα το δίκιο. Αφήστε τώρα το δίκιο. Άλλο είναι να λέω ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Όχι, δεν κάνω. Δεν είναι έτσι. Χωρίς ένταση μπορούμε. Αφήστε τώρα, κύριε. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Βεβαίως οποιοδήποτε και μάλιστα στελέχη τα οποία έχουν μεγάλη ιστορία στο κόμμα μας και εγώ έχω κοινέ διαδρομές με, από αυτούς δεκαετιών και τους σέβομαι απολύτως, είναι συνάδελφοι και ποτέ δεν σχολιάζω τις απόψεις τους. Έχουν δικαίωμα και δυνατότητα να λένε την άποψή τους. Λοιπόν, εγώ σας είπα όχι μια προσωπική μου άποψη. Την άποψη του συνεδρίου, την ψηφισμένη. Κύριε Λαφαζάνη, όμως υπάρχει. Είναι και σωστή αυτή η άποψη. Χρειάζεται μια διευθύνση. Να σας πω και κάτι. Αφήστε με να κάνω μια ερώτηση.
Λοιπόν, και σας